Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Κομίτσα της ουρανόπολης της Χαλκιδικής. Στο σημείο βρέθηκε από νωρίς το πρωί ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Γιώργο και τον Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, Αρχιπύραρχο Γιάννη Βασιλιάδη. Σε πρώτη φάση κινητοποίησαμε 15 οχήματα πυροσβεστικά από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με πεζοπόρα τμήματα που έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία. Και μόλις είδαμε ότι και φτάσαμε και κάναμε επιτόπιο έλεγχο, κινητοποίησαμε οχήματα από 4 γειτονικές περιφέρειες, Όμορες και πεζοπόρα οχήματα και πεζοπόρα τμήματα. Το έργο μας συνδράμανε 6 πυροσβεστικά Κάναντερ τύπου CL415, τον οποίο ο ρόλος ήταν καθοριστικός. Σήμερα στο ΠΙΚ έχουμε 45 πυροσβεστικά οχήματα, 25 βοηθητικά, 116 άτομα που είναι στα πυροσβεστικά μας και 130 άτομα πεζοπόρα τμήματα. Το πρωί επιχείρησαν 2 ζεύγη CL415, τα οποία όμως αποδεσμεύσαμε γιατί πλέον δεν χρειάζονται. Είμαστε υπό μερικό έλεγχο, ελέγχουμε την περίμετρο και προσπαθούμε να πολεμήσουμε οποιαδήποτε αναζωοποίηση θα παραχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί περιμένουμε κάποιες αυξήσεις του αντέμου αργότερα το απόγευμα. Η φωτιά πλέον έχει σβήσει. Έχουν καεί λίγο πάνω από 5.000 στρέμματα. Ευτυχώς, σε ένα μήκος 12 χιλιόμετρων που ήταν το μέτωπο, η περίμετρος της φωτιάς, δεν θρυνήσαμε ούτε θύματα, ούτε ζωικό κεφάλαιο, ούτε φυτικό κεφάλαιο. Φυσικά δεν ετέθησαν σε κίνδυνο ούτε κατοικίες, ούτε επιχειρήσεις και ούτε βέβαια ξενοδοχεία. Κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες, η πυροσβεστική το ίδιο, ο στρατός, τους οποίους και ευχαριστώ όλους, οι εθελοντικές οργανώσεις και όλη νύχτα επιχειρούσαν σε μια προσπάθεια που συμμετείχαν περίπου 60 οχήματα και 240 πυροσβέστες. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν και τα εναέρια μέσα και έτσι κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά και να την κατασβέσουν. Φάνηκε και η ετοιμότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πολύ περισσότερο όμως όλων των συνεργαζομένων της πολιτικής προστασίας, αυτοδιοίκηση, πυροσβεστική υπηρεσία, αστυνομικές αρχές, στρατός, οι πάντες βρίσκονται στη θέση τους. Και σχεδιασμός υπάρχει και ικανότητα υπάρχει από την πλευρά των υπηρεσιών, πολύ περισσότερο σε μια δύσκολη, όπως είπα, συγκυρία και για τη χώρα και για όλους μας, αφού από οικονομικής άποψης και μέσων δεν είμαστε στην καλύτερη φάση, ας το πω έτσι. Ευχαριστίες προς όλους και προς την τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως προς την πυροσβεστική και όλους αυτούς τους εθελοντές που ολιμερείς χθες έθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεσή μας για να στηρίξουν την προσπάθεια που κάναμε. Η πυροσβεστική παραμένει προληπτικά στο σημείο λόγω της πρόβλεψης για αύξηση του ανέμου αργά το απόγευμα για τυχόν αναζωπηρώσεις.